Έτοιμος να εγγραφεί στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλώνει ο 74χρονος Φίλιππος Καζιλάρης, ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στη Μαγνησία, που πέτυχε πανηγυρικά την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Είμαι 74 ετών, αλλά αισθάνομαι σαν 40. Είμαι χαρούμενος που πέρασα. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ενασχοληθήσεων με το σχολείο, ξεκινώντας από το ΔΕΠ, όπως και εσείς ξέρετε. Μετά πήγα στο Ιθυρινό Λύκειο, έκανα 4 χρόνια εκεί πέρα και τελειώνοντας έδωσα και πανελλήνιες και χθες έμαθα ότι πέρασα στη σχολή αυτή, στη Σχολή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Πάτρας. Πριν από 6 χρόνια, ο κύριος Φίλιππος Καζιλάρης γράφτηκε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να πάρει το απολυτήριο γυμνασίου. Αφού αποφύτησε επιτυχώς, γράφτηκε στη συνέχεια στο Εσπερινό Λύκειο του Βόλου, όπου παρακολούθησε τα μαθήματα και μετήχε κανονικά στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Χθες, μόλις ανακοινώθηκαν οι βάσεις, μπήκε στο σύστημα με τους κωδικούς του και ενημερώθηκε για την πανεπιστημιακή σχολή στην οποία περνά. Πώς καταφέρετε να πετύχετε αυτό το στόχο? Με διάβασμα, με θέληση? Καλά, διάβαζα λιγάκι, όχι όμως έτσι όπως νομίζουμε ότι διαβάζουν οι υποψήφοι, ας πούμε, κανονικά. Διάβαζα κανονικά, ας πούμε. Αυτή τη σχολή πώς την επιλέξατε, σας αρέσει η ιστορία? Ναι, μου αρέσει η ιστορία, ναι. Και τώρα... Είναι μια επιλογή δεύτερη, δηλαδή είχα επιλέξει μια άλλη σχολή σαν πρώτη επιλογή και πέρασα στη σχολή αυτή και... Τώρα θα εγγραφείτε, θα πάτε κανονικά δηλαδή να παρακολουθήσετε τα μαθήματα? Τι έχετε σκοπό να κάνετε? Ναι, έχω σκοπό αρχικώς να δω, γιατί η σχολή αυτή είναι στο Αγρίνιο, δεν είναι στην Πάτρα. Ναι. Και θέλω να δω πώς θα έχουν τα πράγματα εκεί πέρα, ενδεχομένως να πάω να δω πώς έχουν τα πράγματα και αναλόγως να ενεργήσω. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε σε όλους τους συνομιλίκους σας που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, που θέλουν να πάρουν ένα πτυχίο, να τελειώσουν το γυμνάσιο, το λύκειο. Τι μήνυμα, τι τους λέτε? Όχι μόνο στους συνομιλίκους μου, αλλά από 18 και πάνω έως όσο χρονών είναι, όσοι θέλουν να πάνε να πάρουν απολυτήριο και γυμνασίο και λυκείο, να πάνε για το γυμνάσιο στο ΔΕ και για το λύκειο στο Ιθυρινό Λύκειο που είναι κάτω στον Άναδο. Ναι. Να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και θα περάσουν και σε πανεπιστημιακή σχολή οπωσδήποτε.